έρχεται πλημμύρα ρωσικών αρμάτων στην Ουκρανία. Ο Πούτιν βάζει στην γραμμή παραγωγής τα νέα τρομερά TAF-80 BVM. Οι τρέχουσες εκτιμήσεις λοιπόν δείχνουν ότι ο ρωσικός στρατός θα μπορούσε να διατηρήσει μία σύγκρουση στην Ουκρανία για επιπλέον 2 με 3 χρόνια, δεδομένων των υπαρχόντων αποθεμάτων στρατιωτικού οπλισμού και μηχανημάτων, αναφέρει διεθνές βουλγαρικό μέσο μαζικής ενημέρωσης, επικαλούμενο δορυφορική εικόνα που παρέχεται από το πολωνικό μέσο ενημέρωσης Defense 24, που εμφανίζει ένα τεράστιο απόθεμα ρωσικών αρμάτων μάχης TAF-80, επισημένοντας. Ο δορυφόρος έχει καταγράψει το ακάλυπτο απόθεμα του 61ου Εργαστηρίου Επισκευής Τεθωρακισμένων. Αυτή η εγκατάσταση βρίσκεται κοντά στην Αγία Πετρούπολη και είναι ένα από τα πολλά εργοστάσια αρμάτων που λειτουργούν κάτω από την ομπρέλα Ural Vanguard Zavod. Η εικόνα έχει γίνει καυτό θέμα σε διάφορες πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας εκατοντάδες σχόλια. Ενώ υπάρχει φαινομενική μείωση του αριθμού τους εντός των εγκαταστάσεων της υποδομής, υπάρχει ομόφωνη συμφωνία ότι ο ρωσικός στρατός εξακολουθεί να διαθέτει έναν αρκετά μεγάλο στόλο αρμάτων μάχης. Μία αποκάλυψη όμως ήρθε στο φως στο κλείσιμο του 2023, ότι η Ρωσία συνεχίζει να σχεδιάζει να ξεκινήσει εκ νέου την παραγωγή αρμάτων μάχης TAF-80. Αυτή δεν θα είναι απλώς μία βελτίωση ή εξυγχρονισμός των υπαρχόντων μοντέλων, αλλά μία πλήρης επανεκκίνηση της δημιουργίας αυτών των αρμάτων πεδίου μάχης από την βάση. Και εδώ προκύπτει το εξής ερώτημα. Γιατί η Ρωσία, ως κορυφαίος παγκόσμιος κατασκευαστής στρατιωτικών μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας, δεν αυξάνει την παραγωγή των αρμάτων μάχης TAF-90 Emporiv, αφού το μοντέλο με αυτόν τον προηγμένο σχεδιασμό και επιδόσεις έχει αποδείξει την αξία του και στέφθηκε ως το κορυφαίο άρμα μάχης σε όλο τον κόσμο? Η απόφαση να προσθεθεί το νέο TAF-80 στο αρματικό δυναμικό οφείλεται πιθανώς στην σχέση κόστους αποτελεσματικότητας, λαμβάνοντας υπόψη την τεράστια ποσότητα αρμάτων μάχης που απαιτούνται. Εναλλακτικά, είναι πολύ πιθανό το TAF-80 BVM, ρητά σχεδιασμένο για ακραίες πολιτικές συνθήκες, να επιλέχθηκε για ανάπτυξη μονάδων συναρτική. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.